Εκτός της Λαμίας, θα καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μπακαλέξη, τον διοικητή του ΟΓΑ, να επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις. Καλησπέρα κύριε διοικητά. Καλησπέρα σε όλους. Σας ακούμε. Το ρεπορτάζ το προηγήθηκε. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες. Συνεννοηθήκατε και με τους αγρότες το πρωί τηλεφωνικά. Ναι, μίλησα απλά. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν είμαι καθόλου κυνικός. Είμαι πολύ λογικός και έχω και επίγνωση της κατάστασης στην οποία είναι όχι μόνο οι αγρότες μας, όλοι οι Έλληνες πλήτες. Τι κάνουμε τώρα, κύριε διοικητά? Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε ανακοινώσει και αυτό ακριβώς είπα στον συνδικαλιστή, δεν ξέρω ποιος κύριος ήταν, αυτό ακριβώς του είπα, να ανακοινώσει τους συναδέλφους του ότι παρατείνουμε το χρόνο εξόφλησης των εισφορών μέχρι 16-12. Παράταση λοιπόν στις πληρωμές μέχρι 16 Δεκεμβρίου. Μέχρι 16-12 ακριβώς. Μάλιστα. Τι λεφτά μπορείτε να δώσετε, κύριε διοικητά? Ορίστε. Τι χρήματα μπορείτε να δώσετε? Να δώσω χρήματα για ποιο λόγο? Γιατί λέτε παράταση? Παράταση στις πληρωμές των αγροτών. Είναι τα ειδοποιητήρια που έχουν πάρει, τα οποία λίγανε, έπρεπε να πληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και παρατείνουμε το χρόνο να τα πληρώσουν μέχρι τις 16-12. Να πληρώσει ο κόσμος εννοείται. Να πληρώσει ο κόσμος ακριβώς. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις, ναι, και γι' αυτό το λόγο δώσαμε την παράταση και αρκετά έγκαιρα. Άρα να ρωτήσω επίσης, κύριε Μπακαλέξη, γιατί σε αυτό που έλεγε 30-11 ήταν εκτός από την εξάμηνη εισφορά και η δόση προηγουμένων οφειλών. Θα σας πω τι γίνεται με αυτό. Ναι. Καταρχάς μιλάμε για ένα 4% των ασφαλισμένων μας, πανελλαδικά για 25.000 άτομα, τα οποία δεν τα αφορά όλα η περίπτωση, το οποίο έχει ως εξής. Όσοι είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει μαζί με την δόση να πληρώσουν και την τρέχουσα εισφορά. Εδώ πράγματι υπήρχε μια αδυναμία να δώσουμε παράταση σε ό,τι αφορά την πληρωμή της τρέχουσας εισφοράς. Όμως μετά από προσπάθειες που κάναμε και μετά από συνεννόηση με την ΙΔΙΚΑ, γιατί δεν είναι θέμα του ΟΓΑ αλλά είναι της ΙΔΙΚΑ που υποστηρίζει μηχανογραφικά τον ΟΓΑ, βρέθηκε και σε αυτό λύση, ναι, και θα παραταθεί ο χρόνος καταβολής των τρεχουσών εισφορών για όσους είναι στην ηλεκτρονική, τονίζω, ρύθμιση, και αυτό μέχρι τις 16-12. Απλά οι αγρότες μας που είναι στη ρύθμιση, για να μην χάσουν τη ρύθμιση, θα πρέπει οπωσδήποτε τη Δευτέρα να πληρώσουν την δόση του Νοεμβρίου. Αυτό να το ξαναπούμε, γιατί είπαμε μαζί με την τρέχουσα εισφορά ήρθε και η δόση, άρα η δόση μεμονωμένα. Εγώ δεν κατάλαβα και μάλλον δεν κατάλαβαν κατάλαβαν και οι περισσότεροι αγρότες. Το ξέρουν και πολύ καλά, σας πληροφορώ, κύριε Στεργιόπουλε. Κύριε Μπακαλέξη, ακούστε με λίγο, θα έχετε όλο το χρόνο γιατί χρειαζόμαστε να σας ακούμε καταρχήν. Λένε κάποιοι αγρότες συνήθως σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τα φτιάχνουν έτσι, λέει, αυτοί που περιμένουν να τους πληρώσουμε, που συνήθως δεν έχουμε λεφτά να τους πληρώσουμε, με σκοπό να μας απεντάξουν από τις ρυθμίσεις μας. Λοιπόν, όχι, είναι υπερβολή αυτό. Οι αγρότες μας... Για πείτε μας τι συμβαίνει. Ακούστε με, οι αγρότες μας, μιλάμε για αυτούς που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Έτσι, η οποία ήταν η πλέον συμφέρουσα ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ. Η ρύθμιση αυτή τι προβλέπει? Προβλέπει ότι όταν είσαι ενταγμένος σε αυτή τη ρύθμιση, πληρώνεις κάθε μήνα ένα ποσό που ήταν μέχρι 50 ευρώ και από εκεί και μετά, όταν έχει τρέχουσες εισφορές, έχεις υποχρέωση να πληρώσεις και την τρέχουσα εισφορά. Κύριε διοικητά, πείτε μας πώς δεν θα βγει ο αγρότης από τη ρύθμιση. Σας είπα πείτε, δώσαμε το άλλη μία. Δώσαμε παράταση σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες εισφορές. Για αυτούς, μιλάμε για αυτούς που είναι στη ρύθμιση, έτσι. Για όλους τους άλλους έχει δοθεί παράταση, πάει μέχρι 16-12. Είναι μια μικρή μερίδα αγροτών που είναι στην ηλεκτρονική ρύθμιση και έπρεπε μέχρι 30-11 να πληρώσουν και δόση και τρέχουσες εισφορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρέθηκε λύση. Μεταφέρεται και για αυτούς η λήξη της πληρωμής της τρέχουσας εισφοράς, αλλά θα πρέπει την Δευτέρα 30 του μήνα, όσοι δεν έχουν πληρώσει και είναι στη ρύθμιση, να πληρώσουν τη δόση του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Ωραία.
Έτσι. Τι να πω, θα πάνε στους ανταποκριτές. Είστε ξεκάθαρος. Είστε ξεκάθαρος αυτό. Το 639 είναι ένα συγκεκριμένο τυποποιημένο έντυπο για να πάνε να πληρώσουν. Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χαθεί, πρέπει να εξοφληθεί εδώ του Νοεμβρίου. Ναι, αυτό ήταν το αίτημα. Με το αίτημα ήταν. Με τι λεφτά θα την εξοφλήσουν όμως. Τώρα εντάξει, αυτό τα είπαμε. Η δόση μιλάμε για 50 ευρώ, έτσι. Η δόση μιλάμε για 50 ευρώ, γι' αυτό μεταφέραμε και το χρόνο πληρωμής της τρέχουσας δόσης. Αυτό ήταν το αίτημα, το ικανοποιήσαμε. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλες παγίδες στο ενδιάμεσο. Όχι βρε παιδιά, δεν είναι θέμα παγίδας. Είναι θέματα περιορισμών που τίθενται από τον νόμο. Δεν είναι... Αλλά δεν είπαμε ότι κάνετε ό,τι θέλετε. Μάλιστα, όχι, όχι, μάλιστα, το λέμε... Το λέμε κύριε Μπακαλέξη και, και δεν λέμε μόνο για σας, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν έναν κυκαιώνα φορολογικών μέτρων που κάθε καινούργιο που έρχεται, και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι ο Έλληνας αγρότης δεν τα πάει καλά και με τα ηλεκτρονικά μέσα. Να ενημερώνεται και γρήγορα, δηλαδή, για να προλαβαίνει. Και επειδή στο μένουν όλοι στο λογιστή. Αν ο λογιστής τους ενημερώσει, πάει καλά. Δεν είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσοι είναι ενταγμένοι στην ηλεκτρονική ρύθμιση γνωρίζανε το θέμα από τις 10 Νοέμβρη. Οι υπόλοιποι πράγματι που πήραν ειδοποιήσεις τις πήραν καθυστερημένα με ευθύνη δικιά μας. Αλλά αυτοί που είναι ενταγμένοι στην ηλεκτρονική ρύθμιση το ξέραν από τις 10 Νοέμβρη. Το θέμα. Λοιπόν, δεσμευόμαστε εδώ να τα πούμε 17 Δεκεμβρίου για να δούμε πόσοι θα έχουν απενταχθεί. 17 Δεκεμβρίου και να μπορούσα να δεσμευθώ για λόγους να είμαι και να τα πούμε, δεν θα μπορώ γιατί πρέπει να γίνει μια διαδικασία εκαθάρισης. Έτσι. Αργότερα δεν θα έχουμε στοιχεία δηλαδή. Τι λέτε? Δεν θα έχουμε στοιχεία λέει. Δεν θα έχουμε στοιχεία ακριβώς. Ανακεφαλαίωση 16 Δεκεμβρίου κύριε Μπακαλέξη. 16 Δεκεμβρίου παράταση η εξαμηνιαία εισφορά, έτσι σωστά. Ακριβώς. Και οι δόσεις που ήταν ενταγμένες πρέπει να πληρωθούν ξεχωριστά 30 εντεκάτου, σωστά. Η δόση του Νοέμβρη 30 εντεκάτου και το Δεκέμβρη βέβαια θα έχουμε δόση Δεκέμβρη και τρέχουσα εισφορά, έτσι. Μάλιστα. Και να πω και ένα τελευταίο, επειδή είπατε ότι ήρθαν και αυξημένες, πράγματι ήρθαν αυξημένες σε εφαρμογή νόμου του 2011 που προβλέπει την αυτόματη αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία. Έτσι. Εφαρμόστηκε ο νόμος το 12, 1η-1η του 2015, τώρα πληρώνουν οι αγρότες μας το πρώτο εξάμηνο του 2015. Έχουν αλλάξει ασφαλιστική κατηγορία, γι' αυτό είναι ανατριετία. Ανατριετία αλλάζουν κατηγορία. Κατανοητό λοιπόν, κύριε Μπακαλέξη. Μέχρι την 5η ασφαλιστική. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά και από εμάς. Ευχαριστούμε κύριε Ρηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, να το ξαναπούμε, Γιώργο, 16 Δεκεμβρίου.